Για πάμε τώρα να δούμε, επειδή πολύ σωστά κάνετε μια πολύ ωραία πάσα, να δούμε με τα λόγια. Γιατί έχουμε τον Ερντογάν πάλι για να περάσουμε στα άλλα, τα ελληνοτουρκικά, τα πιο δικά μας, έτσι τα πιο στενά. Έχουμε έναν Ερντογάν ο οποίος επιστρέφει πάλι με τα 100 χρόνια από τη μικραιστική καταστροφή, επισημένοντας τη νίκη, έτσι τον εκδιωγμό αυτής, τους χαρακτήρισε τέλος πάντων συμμορίας των Αρμενίων και των Ελλήνων. Με αυτούς φαντάζομαι βάζει και τους Ποντίους. Και έχουμε μπροστά μας και το Horus Race. Έχουμε μπροστά μας και όλη αυτή την επικοινωνιακή πολιτική που ασκεί ο Ερντογάν, διαμεσοεύοντας φωτογραφίες από τη στρατικοποίηση των νησιών των δικών μας. Ναι, υπήρχε ένας προβληματισμός για το τι στάση θα τηρήσει η Τουρκία μετά τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή ότι υπήρχε μια πιθανότητα ή προσδοκίες, αν θέλετε, να έχουν μια υπιότερη στάση. Τελικά διαψεύστηκαν όσοι περίμεναν κάτι τέτοιο. Είδαμε τις πολύ σκληρές δηλώσεις του Χουλουσία Κάρα εναντίον του Έλληνα ομολόγου του. Mm-hmm. Και είπε αυτή την προσβλητική φράση, πάλι οι Έλληνες να μάθουν να κολυμπούν γιατί θα τους χρειαστεί. Εγώ θεωρώ, από ό,τι παρατηρώ σε όλο τον κόσμο, τέτοιου είδους δηλώσεις προσβλητικές για έναν λαό και τόσες, θα έλεγα, αλητήριες δηλώσεις. Δεν είναι δηλώσεις πολιτικών. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου πολιτικοί δεν κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Σωστά το λέτε. Όπως ο Ερντογάν και ο Ακάρ ειδικά και ο Σοϊλού. Οι τόσο έντονες αντιδράσεις, κύριε Καλεντερίδη, είναι επειδή η Τουρκία έφυγε με άδεια χέρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Όχι, επειδή είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το ίδιο βιολί, αυτό που συνηθίσαμε πριν τη Νέα Υόρκη. Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε αυτό που έγινε με τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν χθες το πρωί από τη Λέσβο και από τη Σάμου. Αναφέρω τα νησιά γιατί οι ίδιοι τα αναφέρουν. Να, αυτές είναι, ναι. Και έδωσαν και αριθμό τεθωρακισμένων που αποβίβασαν τα ελληνικά αποβατικά σε αυτά τα δυο νησιά. Mm-hmm. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν φωτογραφίες που πιθανότητα τραβήχθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Εκεί πιστεύω ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει μέτρα, είτε να τα παρεμβάλλει, είτε να τα εξουδετερώσει με κάποιο τρόπο. Ναι. Γιατί με αυτές τις φωτογραφίες η Τουρκία κάνει επίδειξη ισχύως. Μπορούσαμε να το κάνουμε. Είναι φανερά αποτέλεσμα κατασκοπίας. Ναι. Μας το δείχνει, δεν το κρύβει. Είναι επίδειξη ισχύως. Λέει, είμαι πάνω από τα νησιά σου και σε βλέπω. Αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να το έχει αποτρέψει η πατρίδα μας. Αλλά το κυριότερο είναι η επιμονή με την οποία η Τουρκία και ο Ακάρ στην συνέντευξή του στη Χουριέτ αναφέρεται στο θέμα της στρατικοποίησης και λέει ότι η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα της άμυνας. Ναι. Κύριε Καλεντερίδη. Δηλαδή. Ναι. Έλα, Σπύρο. Δηλαδή η Τουρκία είναι αυτή που απειλεί τα νησιά. Η Ελλάδα δεν έχει κάνει ποτέ καμία επιθετική ενέργεια εναντίον της Τουρκίας από τα νησιά. Η Τουρκία θεωρεί απειλή την ύπαρξη αυτών των αμυντικών συστημάτων στα νησιά και λέει ότι επειδή τα θεωρώ απειλή, στο πλαίσιο της του δικαιώματος στην άμυνα, στην αυτοάμυνα, θα επιτηθώ και θα καταλάβω νησί. Είναι η επιτομή του παραλογισμού αυτό το πράγμα. Κύριε Καλεντερίδη, με βάση τις φωτογραφίες που ανέδειξε η Τουρκία, τις φωτογραφίες αυτές που βλέπουμε στους δέκτες, βλέπουν οι τηλεθεατές, είμαστε πιο κοντά σε ένα θερμό επεισόδιο? Διότι αυτές οι φωτογραφίες ξεκάθαρα δείχνουν ελληνικές δυνάμεις, την ανάπτυξη κάποιων ελληνικών δυνάμεων στα νησιά μας. Είναι η Τουρκία, φαίνεται, να προετοιμάζει ένα θερμό επεισόδιο? Τι βλέπετε, τι οσμίζεστε εσείς από αυτήν την ιστορία? Όχι. Εγώ η άποψη που έχω αποκομίσει παρακολουθώντας τόσα χρόνια την Τουρκία, ιδιαίτερα για το τελευταίο διάστημα, είναι το εξής. Η Τουρκία είχε θεωρήσει ότι μετά το 2010, που η Ελλάδα μπήκε σε μια κατάσταση αντικειμενικής αδυναμίας και έγινε τελικώς μια απικία χρέους, διότι αυτό ήμασταν και εν μέρη είμαστε, θεώρησε η Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι μη κράτος, αδυνατή να υπερασπιστεί την επικράτειά του, και έτσι εκπώνησε ένα νέο σχέδιο. Είναι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με το οποίο φαίνεται ότι ο στόχος της είναι να καρποθεί το μισό Αιγαίο χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα. Ναι. Δηλαδή, με μονομερείς ενέργειες, de facto, ναι, να μοιράσει το Αιγαίο στη μέση,
να εγκλωβίσει τα ελληνικά νησιά μέσα σε τουρκική γαλάζια πατρίδα και να υποχρεώσει την Ελλάδα να τα αποστρατιωτικοποιήσει. Ξέρετε, όταν τα νησιά, επειδή είστε και οικονομολόγος... Αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Καλλιτέρη, να αποστρατικοποιηθούν. Γιατί έχει σημασία αυτό. Η αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών μπορεί να επιτευχθεί από την πλευρά της Τουρκίας με ποιο τρόπο? Με προσφυγή στα διεθνή δικαστήρια, με άλλου είδους συμφωνία, παραδέσεις συμφωνίας, με ποιο τρόπο? Θα σας πω αμέσως να ολοκληρώσω το δόγμα της Τουρκίας. Βέβαια. Λοιπόν, να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά με τη γαλάζια πατρίδα, επειδή θεωρεί ότι αυτό είναι ταυτόχρονα και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, απαγορεύει στους πολίτες των νησιών να αλλιεύουν πέρα από τα 6 ναυτικά μίλια. Έτσι. Να οδηγήσει τα νησιά σε οικονομικό μαρασμό, να προσφέρει φτηνές υπηρεσίες και προϊόντα από τις μικρασιατικές ακτές, να τα προσδέσει οικονομικά στην Τουρκία και έτσι σταδιακά να απορροφήσει και τα νησιά. Τώρα πώς μπορεί να γίνει η αποστρατιωτικοποίηση? Η Τουρκία έχει ως στόχο να αποκλείσει νησιά. Αυτό είναι σχέδιο. Και μάλιστα το έχουμε δει και να το αναφέρουν Τούρκοι αναλυτές. Δηλαδή, την επόμενη φορά που θα πηγαίνει ένα αρματαγωγό, να κάνει ναυτικό αποκλεισμό και να το απαγορέψει να πάει. Με τέτοιες ενέργειες, να υποχρεώσει, να ασκήσει πίεση στην Ελλάδα, να την υποχρεώσει να τα αποστρατιωτικοποιήσει. Μιλάω για το σχέδιό τους. Δεν λέω ότι θα γίνει. Ναι. Και έτσι σταδιακά, με έναν τρόπο, αν μου επιτραπεί, βελούδινο, να ενσωματώσει τα νησιά και να πάρει το μισό Αιγαίο. Πάντως, αυτό είναι το δόγμα της Τουρκίας. Αυτό που μου υπό κάνει αυτή... Ναι, κύριε Καλλιτέρη. Υπό αυτή την έννοια, όχι, εγώ δεν συμφωνώ με τα σενάρια ή τις θεωρίες για το θερμό επεισόδιο, ακόμα και για μια θερμή εμπλοκή. Όχι. Το δόγμα της Τουρκίας είναι να πάρει αυτές τις περιοχές με τον τρόπο που σας προανέφερα. Από την άλλη πλευρά, τώρα σε σχέση και με αυτό που ρώτησε ο Σπύρος, έχουμε το εξής. Είναι αυτός ο στόχος να φτάσει σε μια τέτοια οικονομική εκμετάλλευση, να έχει κερδίσει τον οικονομικό πόλεμο, ή είναι μια μάχη εντυπώσεων για το αυτό που λέμε συνέχεια την ιστορική κατανάλωση? Γιατί ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Βλέπω συνέχεια τον Ερντογάν να χτυπάει, θα έλεγα, στο θυμικό των Ελλήνων. Δηλαδή, να δούμε μαζί αυτό που είπε χθες πάλι για τη μικρασιατική καταστροφή. Και θα ήθελα να το σχολιάσουμε. Είναι τσιγκλάι στις πληγές που έχουμε εμείς ανοιχτές. Για πάμε να το δούμε. Bu yıl Ağustos'un 26'sından Eylül'ün 9'una kadar da Yunan'ı ülkemizden söküp atarak milli mücadeleyi zaferle neticelendirdiğimiz bir dizi zaferin 100. yılını coşkuyla kutladık. Αυτό λέω, έτσι. Αυτό δε λέμε, ότι εδώ μιλάμε για ένα διαρκές τσίγκλισμα στις πληγές μας, κύριε Καλλιτερίδη. Ακούστε, υπάρχουν, όπως εμείς έχουμε τη μαύρη επέτειο των 100 χρόνων, έχουν και αυτοί από την άλλη πλευρά τα 100 χρόνια της υποτιθέμενης νίκης τους. Επίσης, του χρόνου για αυτούς είναι μια σημαντική χρονιά. Έχουν τα 100 χρόνια από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας. Άρα τέτοιου είδους αναφορές θα έχουμε. Όμως μπορεί να γίνονται ορισμένες δηλώσεις είτε για εσωτερική κατανάλωση είτε για να προσβάλλει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Φυστά. Από την άλλη πλευρά, όλες αυτές οι δηλώσεις είναι υποστηρικτικές στους εθνικούς σχεδίους που έχουν για την περιοχή μας. Τώρα, ένας από τους στόχους μπορεί ο τελικός στόχος είναι αυτός που σας είπα. Όμως ασκώντας πίεση, εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρεθεί η ελληνική κυβέρνηση να αποφασίσει αποστατικοποίηση των νησιών. Όμως ασκώντας αυτή την πίεση, κάνοντας υπερπτήσεις συνεχώς και σε περίπτωση που κάποια στιγμή οδηγηθούμε σε αδιέξοδο και με την παρέννηση και μεγάλων δυνάμεων ή του διεθνούς παράγοντα μας πούν καθίσει και στο τραπέζι, όλα αυτά που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι είναι ζητήματα τα οποία θα υποχρεωθούμε να συζητήσουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, από εκεί θα ξεκινήσουν οι συζητήσεις. Τόσα νησιά είναι δικά μου και 152 νησιά είναι αμφισβητούμενα. Ελάτε να δούμε ποια ανήκουν στην Ελλάδα, ποια ανήκουν στην Τουρκία. Γι' αυτό οι συνεχιζόμενες υπερπτήσεις δίνουν ένα μήνυμα και στη διεθνή κοινότητα ότι αυτή η περιοχή είναι αμφισβητούμενη. Και εδώ αυτό το ζήτημα η Ελλάδα έπρεπε να το έχει προλάβει. Να βρει τρόπο να σταματήσει τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις, διότι αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Πώς μπορεί να γίνει χωρίς εμπλοκή όμως αυτό, κύριε Καλλιτερίδη? Δηλαδή, εδώ δεν ρισκάρεις μία εμπλοκή, ένα θερμό επεισόδιο?
Ακούστε, το θέμα είναι ότι τα αφήσαμε όλο αυτό να εξελιχθεί και να γίνει δράκος και να μην μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε εύκολα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι θα λογοδοτήσουν στην ιστορία. Άρα μιλούμε για κακοχειρισμό που μας έχει φτάσει σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Να σας πω, πιστεύω ότι θα λογοδοτήσουν στην ιστορία όλοι οι πρωθυπουργοί οι οποίοι στην ουσία άσκησαν φοβικές πολιτικές από το κάζους μπέλη της Τουρκίας και ναι. δεν αύξησαν τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας από τα 6 στα 12 μίλια. Εάν είχε ναι. γίνει αυτό, θα είχαν λυθεί αυτομάτως όλα τα λεγόμενα ελληνοτουρκικά προβλήματα. Ναι, όλα. Από την άλλη δεν θα υπήρχε πλευρά, πεδίο. Από την άλλη πλευρά μιλάτε τώρα για την καρδιά του κάζους μπέλη. Δηλαδή μιλάτε για την ανοιχτή ρήξη πλέον για μια πολεμική σύραξη. Γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή εννοώ ότι αυτό που λέτε είναι κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου. Το κάζους μπέλη είναι υψηλού ρίσκου και για την Τουρκία. Το κάζους μπέλη είναι παράνομο. Απαγορεύεται. Η Ελλάδα δεν το κατήγγειλε όλες αυτές τις δεκαετίες και με αυτόν τον τρόπο αφήσαμε το πεδίο ανοιχτό στην Τουρκία να διεκδικεί. Τώρα, σε σχέση με τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, υπάρχουν τρόποι να εξουδετερωθούν χωρίς την κατάρριψή τους. Mm-hmm. Με παρεμβολή. Τέλος πάντων, υπάρχουν τρόποι να πέσουν στο Αιγαίο χωρίς να ξέρει κανείς, δεν εννοώ κατάρριψη, να πέσουν στο Αιγαίο, να τυφλωθούν, να πέσουν χωρίς να μπορεί κανείς να αποδείξει ποιος το έκανε και γιατί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή.